ακούστε, όπως τη δήλωση, θα παραπέμψω κάθε καλόπιστο ακροατή σας και τηλεθεατή σας στη σημερινή έκθεση της Bank of America. Γιατί μου έλεγε χθες ο κύριος Στατάκης στο Μέγκα ότι οι διεθνείς εκθέσεις δεν ανησυχούν καθόλου για την έλευση στρίζα ή την πιθανή πολιτική αστάθεια στη χώρα. Και σήμερα η Bank of America εξέδωσε μια επίσημη έκθεση όπου λέει ότι η αγορά ανησυχεί για ενδεχόμενο πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα και την έλευση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι οι θέσεις που παρουσίασε ο πρόεδρός του είναι θέσεις αντιευρωπαϊκές και ότι αν κάνει φιλοευρωπαϊκή στροφή θα έχει πρόβλημα με το εσωτερικό του κόμματός του. Γι' αυτό συνιστά στους ομολογιούχους και συντονιστές μέχρι να δουν τι θα γίνει στην Ελλάδα να αποφεύγουν την Ελλάδα. Όπα. Μάλιστα. Αυτό το κάνει ο Γιάδωνης Γεωργιάδης, αυτό το κάνει η Bank of America. Λοιπόν, άρα τώρα το ζήτημα είναι, θέλετε μεταξύ μας να λέμε τις αλήθειες ή θέλετε να λέμε ο ένας τον άλλο παραμύθια. Αυτό είναι όλο. Μάλιστα. Εγώ έχω αποφασίσει την πολιτική διαδρομή να λέω τις αλήθειες. Ας όπως αρέσω. Άμα δεν αρέσει το ΣΥΡΙΖΑ δεν πειράζει, θα το αντέξω. Αν όμως είναι έτσι τα πράγματα, κύριε Γεωργιάδη, όπως τα λέτε, γιατί δεν πρέπει να κάνετε κι εσείς από την πλευρά σας κάτι? Δηλαδή τώρα παραμονές των εκλογών βαλθήκατε, ας πούμε, να κατέβει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στο πιο χαμηλό επίπεδο, ούτως ώστε να στρώσετε το τραπέζι και να το βρει έτοιμο ο Αλέξης. Θέλετε να βγούμε από το μνημόνιο ή όχι? Αν θέλουμε να φύγουμε από την Επιτροπή της Τρόικας, εγώ θέλω να φύγω, γιατί θεωρώ ότι είναι αναξιοπρεπές για τη χώρα. Ακριβώς. Λοιπόν, αν θέλουμε να φύγουμε, πρέπει να κάνουμε 5 πράγματα. Τα πράγματα αυτά προφανώς δεν είναι δημοφιλή και προφανώς ρίχνουν τα ποστά της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί είναι πράγματα δύσκολα για τον λαό. Ναι, αλλά πότε θα τα κάνετε, μετά τις εκλογές? Τώρα πλησιάζουμε πλέον ως ονού που έχουμε εκλογές. Βλέπουμε οι δημοσκοπήσεις ανοίγουν την ψαλίδα τώρα. Για να έχουμε εκλογές, πρέπει να πέσει η κυβέρνηση. Για να πέσει η κυβέρνηση πρέπει να μην εκλεγεί πρόεδρος Δημοκρατίας. Θα εκλέξουμε. Είναι πολύ πιθανό να εκλέξουμε, βεβαίως. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει 121 έδρες για να μπλοκάρει την προεδρική εκλογή. Άρα μέχρι τότε μπορεί να έχουν διαμορφωθεί και άλλες εκείνες συνθήκες. Είπαμε σε ψέφτη να εκλέξουμε πρόεδρο, θα πάμε για εκλογές τον Ιούνιο του 2016. Ναι, αλλά μας έλεγε ο κύριος Κεφαλογιάννης πριν από ένα μήνα ότι το Σεπτέμβριο μήνα από τις Βρυξέλλες. Μας έλεγε φεύγει τέλος η Τρόικα, φεύγει το Σεπτέμβριο. Τώρα πιάνουμε Οκτώβριο. Πότε θα φύγει η Τρόικα? Φεύγει το Σεπτέμβριο και δεν είπα αυτό και ο Σεφαλή. Αφού το πει σε μένα τώρα. Ότι θα είναι η τελευταία αξιολόγηση. Ακούστε. Και θα είναι η τελευταία αξιολόγηση αυτή του Σεπτεμβρίου πράγμα. Το μνημόνιο για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση λύγει στις 31 Δεκεμβρίου του 2014. Και για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που λύγει κάποια 31 Δεκεμβρίου του 2016 μπορούμε να του πούμε να φύγει όποτε θέλουμε. Α, λοιπόν, εάν στις 31 Δεκεμβρίου του 2014 έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία η αξιολόγηση από την Τρόικα και έχουμε πια από τις αγορές ένα εφικτό και λογικό επιτόκιο και έχουμε και μια συμφωνία με την Ευρώπη για το χρέος και για τα χρήματα του Τουχουσού που όπως φαίνεται θα πάνε προς τα εκεί, εάν όλα αυτά συμβούν, τότε η χώρα θα μπορεί να δανείζεται ως μια κανονική χώρα από τις αγορές από τις αρχές του χρόνου. Και θα γράψει ιστορία ότι 6 Μαΐου του 10 μπήκαμε στο μνημόνιο και 31 Δεκεμβρίου του 2014 βγήκαμε. Να ευελπιστούμε, έρχονται καλύτερες μέρες. Την άλλη εβδομάδα έχουμε την άφιξη της Τρόικας. Έχουμε πολιτική ηρεμία και πολιτική σταθερότητα. Η οικονομία έχει αρχίσει ήδη να γυρίζει. Χθες βγήκε ανακοίνωση Τραπέζης Ελλάδος, μια και ενδιαφερόμαστε για τις καταθέσεις και γίνει όλος ο χαμός. Τον Αύγουστο μήνα οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 1 δισεκατομμύριο. Πράγμα το οποίο οφείλεται κυρίως στον ελληνικό τουρισμό. Τι θα πει αυτό? Ότι μπήκε χρήμα στη χώρα παρά την κρίνη. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι η οικονομία αρχίζει να γυρίζει. Η ανεργία έπεσε περίπου μια μονάδα. Δεν είναι μικρή πτώση. Το λιανικό εμπόριο για πρώτη φορά έχει αύξηση. Κατανάλωση καυσίμων για πρώτη φορά έχει αύξηση. Όλοι αυτοί είναι πρόδρομοι δείκτες στην οικονομία που λένε ότι η οικονομία γυρίζει. Τι μπορεί να χαλάσει αυτή τη στροφή? Μπορεί να χαλάσει αυτή τη στροφή η αβεβαιότητα που θα φέρει μια πολιτική κρίση. Είναι πάρα πολύ απλό. Όποιος αγαπάει την Ελλάδα θέλει να έχουμε σταθερότητα τώρα, όχι φασαρία. Τους πολίτες αυτή τη στιγμή τους ενδιαφέρουν αν επέλθουν οι φορελαφρύνσεις και αν πάρουμε το φύλλο πορείας για τη βιωσιμότητα, η διαπραγμάτευση βιωσιμότητας του χρέους. Για να γίνει, σας λέω αυτά, για να έχεις φορελαφρύνσεις πρέπει να έχεις πλεονασματικούς υπολογισμούς. Για να έχεις πλεονασματικούς υπολογισμούς πρέπει να έχεις οικονομική ανάπτυξη. Για να έχεις οικονομική ανάπτυξη πρέπει να έχεις πολιτική σταθερότητα. Πάλι εκεί γυρίζουμε. Μην έχετε αμφιβολία. Αν βγάλουμε πρόεδρο και προχωρήσει η χώρα ομαλά το βίο της, το 2015 θα είναι έτος ανάκαμψης. Θα το αισθανθούν όλοι οι πολίτες της χώρας. Εάν αυτό δεν συμβεί, θα επιστρέψουμε στο 2010. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.